Σε λίγες ημέρες, τρεις άνθρωποι νεκροί στους δρόμους της Κρήτης, κυρίως Ανατολικής Κρήτης, Ηράκλειο και Λασίθη. Είστε μέλος της μόνιμης Επιτροπής Οδικής Βοήθειας της Βουλής. Νομίζω ότι ακούσατε πως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας των Μεταφορών πως καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί μέχρι σήμερα το έχουμε πατώσει. Τα τροχαία είναι τροχαία και ο πόλεμος ασφάλτου είναι πόλεμος ασφάλτου. Καλεί λοιπόν την Ευρωπαϊκή Ένωση να βελτιώσει την ασφάλεια των νέων σε ηλικία οδηγών μέσα από αλλαγές στο σύστημα έκδοσης αδειών οδήγησης, μεταξύ άλλων μέτρων, καθώς τα νέα δεδομένα δείχνουν ότι οι νέοι χρήστες του δρόμου ηλικίας 15 έως 30 ετών αντιπροσωπεύουν το 1 τέταρτο όλων των θανάτων από τροχαίες συγκρούσεις. Αυτό είναι το ένα. Μέσα από το νομοσχέδιο το οποίο έρχεται για την οδική ασφάλεια. Σήμερα ψηφίζεται, νομίζω, κύριε Βαρδάκη. Ναι, σήμερα. Δεν ξέρω, είχαμε ένα πρόβλημα χθες με τον κύριο Καραμαλή. Αναβλήθηκε η συνεδρίαση λόγω. Είχε κάνει ο κ. Καραμαλής ένα rapid test και βρέθηκε θετικός. Κάνει το μοριακό, θα μας ενημερώσει σήμερα. Μάλιστα. Για το αν θα έρθει, δηλαδή, το θέμα αυτό εννοείται και αν θα ψηφιστεί σήμερα ή θα πάρει μια αναβολή. Μέσα λοιπόν και από αυτό το νομοσχέδιο που δίνει τη δυνατότητα και στα παιδιά ή στους νέους, να το πω καλύτερα, να με συγχωρήσουν, 17 ετών, μόλις κλείσουν τα 17, να πάρουν ένα δίπλωμα οδήγησης. Πιστεύετε ότι όλα αυτά θα είναι σωτήρια? Και σας ρωτώ, γιατί είπατε χθες, αν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας των Μεταφορών προτείνει κάτι τέτοιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζω ότι αυτό το θέμα θα πρέπει να το δουν σοβαρά όλα τα κοινοβούλια όλων των χωρών της Ευρώπης. Κυρία Δουλγεράκη, είναι αλήθεια. Ειδικά η χώρα μας αιμορραγεί καθημερινά. Ο αριθμός από τα θύματα των τροχαίων ατυχημάτων είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα, σε επίπεδο σε σχέση με την Ευρώπη. Και κάθε χρόνο, δυστυχώς, αντί να μειώνεται, ολοένα και αυξάνεται αυτός ο αριθμός. Απώλεια ανθρώπινη ζωή σε μεγάλα ποσοστά αναπηρειών και θυμάτων των τροχαίων. Αυτή, αυτό που είπατε στην αρχή, αυτή είναι η ομοίη πραγματικότητα. Ιδίως στην περιφέρεια Κρήτης, κυριολεκτικά δεν υπάρχει μέρα, είδαμε και χθες ένα θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα, που να μην θρηνήσουμε θύματα. Κοιτάξτε, κυρία Δουλγεράκη, το 2021 έχουμε 46 νεκρούς στην Κρήτη. Και φανταστείτε ότι είχαμε και lockdown. Φανταστείτε ότι δηλαδή περιορισμό της κυκλοφορίας. Οπότε τέτοιες προτάσεις. Και το 2021 δεν έχει τελειώσει, Ναι, τέτοιες προτάσεις πρέπει να εξετάζονται. Αυτό ακριβώς. 46, δηλαδή πόλεμο, 46 νεκρούς. Πόλεμο. Και όπως σας είπα, εν μέσω lockdown. Οπότε είχαμε περιορισμούς όσον αφορά την κυκλοφορία. Οπότε, κυρία Δουλγεράκη, τέτοιες προτάσεις πρέπει να εξετάζονται άμεσα και να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. Είναι μια έκθεση, τη διάβασα και εγώ χθες, που νομίζω ότι πρέπει να συζητηθεί πολύ σοβαρά. Και αν θέλετε την άποψή μου, άμεσα πρέπει να τεθεί σαν ευρωπαϊκή πλέον οδηγία το επόμενο διάστημα και έτσι να εφαρμοστεί στα κράτη-μέλη. Και βέβαια, να πω και κάτι άλλο. Είναι ενθαρρυντικό ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επανεξετάζει τους κανόνες για τις άδειες οδήγησης. Και από ό,τι διάβασα χθες, τους επόμενους μήνες, το επόμενο διάστημα, θα καταθέσει μια επικαιροποιημένη και νομικά πρόταση που αναμένεται να παρουσιαστεί άμεσα. Οπότε, κυρία Δουλγεράκη, εδώ πρέπει να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Δεν είναι δύσκολο. Ναι, να πω ότι στο νομοσχέδιο, να κάνω μια παρένθεση εδώ, να πω, εισάγεται η δοκιμαστική οδήγηση για τους οδηγούς από 17 ετών με συνοδό εντός της περιφέρειας που κατοικούν. Αυτό λέει το νομοσχέδιο. Όμως, κυρία Δουλγεράκη, επιτρέψτε μου, είναι δύσκολο να καταλάβει κάποιος ότι το πρόβλημα ξεκινά και θα επιμένω όσο μπορώ να ασχοληθώ με αυτά τα ζητήματα, θα επιμένω σε καθημερινή βάση. Δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς ότι η απουσία κυκλοφοριακής αγωγής, όταν μιλάμε για 15χρονα, 17χρονα παιδιά, η απουσία κυκλοφοριακής αγωγής, δηλαδή της συμπεριφοράς των οδηγών κυρίως, λείπει. Λείπει σήμερα. Λείπει και λείπει από τα σχολεία. 46 νεκροί πριν κλείσει το 2021 στους δρόμους της Κρήτης, και αν πάμε και σε εκείνα τα στοιχεία τα οποία έχουν δώσει στην δημοσιότητα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας των Μεταφορών, είχατε τη δυνατότητα να το διαβάσατε, το 2019, αυτά είναι τα στοιχεία που δίνουν,
5.182 νέοι άνθρωποι σκοτώθηκαν σε τροχαίες συγκρούσεις. 25 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Οι θάνατοι στο δρόμο αναφέρουν νέων ηλικίας 15 έως 30 ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιπροσωπεύουν περίπου το 1/5 των θανάτων από όλες τις αιτίες σε αυτή την ηλικιακή ομάδα. Σωστά, το 40%. Έτσι, το 40%. Γι' αυτό μίλησα, κυρία Δουλγεράκη, για κυκλοφοριακή αγωγή και επιτρέψτε μου να κάνω μια μικρή αναδρομή, ένα δευτερόλεπτο. Να θυμίσω ότι σε αυτή την κατεύθυνση η προηγούμενη κυβέρνηση είχε αναλάβει δράσεις τα τελευταία χρόνια ώστε να ενσωματωθεί η κυκλοφοριακή αγωγή στην εκπαιδευτική διαδικασία των μαθητών και μάλιστα εφαρμόστηκε το Εθνικό Πρόγραμμα Κυκλοφοριακής Αγωγής και Οδικής Ασφάλειας, το οποίο ξεκίνησε, το θυμάστε, το είχαμε συζητήσει πάρα πολλές φορές, είχατε και εσείς επιμείνει αρκετά, το οποίο ξεκίνησε πιλωτικά το σχολικό έτος 17-18. Έκτοτε, κυρία Δουλγεράκη, δυστυχώς δεν έχουν γίνει ελάχιστα πράγματα. Και εκεί πρέπει να επιμείνουμε. Ναι, να με συγχωρείτε, ούτε επί των δικών σας των ημερών προχώρησε αυτό. Σας λέω, ξεκίνησε πιλωτικά. 100 σχολεία σε όλη την Ελλάδα. Σωστά, το θυμάστε πολύ έκλεισε, καλά, γιατί τα είχαμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Το είχαμε κάνει πραγματικά σημαία μας αυτό το θέμα. Να σας θυμίσω τα δύο βραβεία που πήρε ο 984 για το θέμα της οδικής ασφάλειας. Τα ξέρω, δεν είναι ανάγκη να μου τα θυμίσετε. Αν θέλετε, τα θυμίσετε στους ακροατές. Απλά το λέω με αυτή την έννοια. Αλλά αφέθηκε και από εσάς. Και κάθε φορά ο κάθε υπουργός που ανέβαινε, ανασχηματισμοί κλπ., είχε τη δική του ιδέα για το τι θα γίνει. Δεν υπάρχει μια σταθερή πολιτική, σταθερή γραμμή πάνω σε αυτό το θέμα. Κυρία Δουλγεράκη, καλλιεργώντας την κυκλοφοριακή αγωγή από τις μικρές ηλικίες, επιτρέψτε μου, στα σχολεία μας, είναι βέβαιο ότι θα βελτιωθεί η οδική ασφάλεια όχι μόνο των μελλοντικών οδηγών, αλλά και των ίδιων των γονέων. Αυτό το είχαμε κάνει προμετωπίδα τότε. Και σας είπα, 17-18, πράγματι μετά το 18 δεν έγιναν οι κινήσεις που έπρεπε να γίνουν για να εφαρμοστεί πλήρως αυτό το Εθνικό Πρόγραμμα Κυκλοφοριακής Αγωγής και Οδικής Ασφάλειας σε όλο το επίπεδο της εκπαίδευσης. Mm-hmm. Έχετε δίκιο. Και σε αυτό θα επιμένουμε. Και θα επιμείνουμε. Μακάρι, και σαν μέλος της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας, σας υπόσχομαι ότι θα είναι ένα από τα ζητήματα που θα τεθεί το επόμενο διάστημα, τις επόμενες ημέρες. Όχι το επόμενο διάστημα, τις επόμενες ημέρες. Μακάρι, σε επίπεδο κοινοβουλευτικού ελέγχου. Αυτό είναι το μεγάλο το θέμα να προχωρήσει, διότι παίρνοντας και εσείς τη σκυτάλη από όλα αυτά τα οποία λέει ο κόσμος, ξέρετε πόσες φορές μπορούμε να το προχωρήσουμε και να πάει λίγο παρακάτω. Ξέρετε πόσες φορές άκουσα ακόμα και από επαγγελματίες, από εκπαιδευτές οδηγού, από απλό κόσμο, ότι ξέρετε αυτό το κομμάτι κυκλοφοριακή αγωγή που δεν αφορά μόνο τα παιδιά μας και μην τα περιμένουμε όλα να γίνουν μέσα από τα σχολεία, ενδεχόμενα και όσοι διαθέτουμε διπλώματα να πρέπει να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία της επανεκπαίδευσης για κάποιο διάστημα σταδιακά, έτσι ώστε να βελτιώσουμε λίγο τη συμπεριφορά μας. Δεν νοάται, κύριε Βαρδάκη, να βρίσκομαι σε φανάρι πάνω, αν δεν το πω θα σκάσω και το ξέρετε ότι σκάω εύκολα και ότι θέλω να τα λέω όλα. Δεν νοάται να στέκομαι σε φανάρι μπροστά και να μου αναβοσβήνει το πορτοκαλί, διότι πρέπει να υπάρχει προτεραιότητα στη λωρίδα, κόβος Μπεντεβή. Εγώ κατεβαίνω από τη ράμπα της Παπαναστασίου προς τα κάτω και να έχω πίσω μου, επειδή περιμένω με ανοιχτό το άλλο φανάρι, τους οδηγούς να ανεβαίνουν την Γνωσού, να έχω τον επαγγελματία οδηγό να χειρονομεί πίσω μου. Στεκόταν από πίσω μου επειδή περίμενα να περάσουν τα αυτοκίνητα και να μου κορνάρει γιατί θέλει να φύγει. Αν ο επαγγελματίας δίνει αυτό το παράδειγμα, να με συγχωρείτε πάρα πολύ, δυστυχώς η κουλτούρα αυτή είναι πάρα πολύ μακριά από μας. Είναι μια απόσταση μεταξύ Ελλάδας-Αυστραλίας. Έχετε απόλυτο δίκιο. Κυρία Δουλγεράκη, επιτρέψτε μου να πω κάτι που μάλλον το ξεχάσαμε, για να καταλάβει και ο κόσμος γιατί συζητάμε σε σχέση με την αναφορά που έκανε, την έκθεση που έκανε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφαλείας και των Μεταφορών αφορά την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προτείνει να τεθεί ουσιαστικά μηδενικό όριο στο αλκοόλ για την οδήγηση, ένα μέτρο που είναι ιδιαίτερα σημαντικό και για τους νεότερους οδηγούς. Και τις λοιπές ουσίες, δεν είναι μόνο το αλκοόλ. Και τα παράνομα ψυχοτρόπανα ναρκωτικά, που εδώ, γι' αυτό είπα ότι πρέπει να τεθεί και σε όλα τα κοινοβούλια των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να προστεθεί και να εφαρμοστεί και να ψηφιστεί, αν θέλετε, σαν ευρωπαϊκή οδηγία.
Κύριε Μημαράκη, ορίστε, καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Αβγεράκη, καλημέρα και στον κύριο Βαρδάκη. Όντως ήθελα να κάνω αυτή την παρέμβαση, γιατί θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι σχετικά με τα ατυχήματα, τα ατυχήματα δεν κάνουν διακρίσεις, ούτε έχουν το κομματική ταυτότητα και το ξέρουν όλοι. Συγκεκριμένα με τον κύριο Βαρδάκη είχαμε δουλέψει στο κομμάτι αυτό, μου είχε ζητήσει να κάνω ένα υπόμνημα τότε που είχαμε τα πολύ σοβαρά και σημαντικά θέματα για όλο αυτό το κομμάτι. Είμαστε μοναδικό, το θυμάστε κύριε Βαρδάκη, μοναδικό σωματείο εδώ από το Ηράκλειο που ανεβήκαμε και βρήκαμε τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Βούρδα, και προς τιμήν του μας δέχτηκε, άκουσε και άλλαξε αρκετά πράγματα τότε στο νόμο το 4599, στο σχέδιο νόμου τουλάχιστον τότε που ήταν ως σχέδιο νόμου. Σωστά. Και με χαρά ακούω τώρα, ότι υπάρχει έστω από την Ευρώπη αυτή η γραμμή στο να αλλάξουν κάποια πράγματα. Είναι αμαρτία και δεν υπάρχει πιο άδικος θάνατος από αυτός του τροχαίου ατυχήματος. Και αν δεν υπάρξει, κυρία Δουλγεράκη, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές, αν δεν υπάρξει και αν δεν εφαρμοστούν μακροχρόνια προγράμματα, δεν θα δοθεί ποτέ λύση. Λέγαμε, είπατε προλίγου πολύ σωστά και ο κύριος Βαρδάκης τοποθετήθηκε για τους 17άριδες. Ναι, δεν ήταν το ζόρι της κοινωνίας τώρα ο 17άρης να μπορεί να οδηγήσει με ένα δίπλα συνοδό, ο οποίος με ερωτηματικά δεν ξέρει αν θα είναι αυτός ο οποίος θα μπορέσει να του δώσει τα σωστά δεδομένα προκειμένου να γίνει ένας καλός οδηγός. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε? Αυτός που είναι σήμερα 17 θα έπρεπε να έχει εκπαιδευτεί από τα 7 του. Και όταν θα ήταν στα 17 του σήμερα, πολύ ευχαρίστος να του βάλουμε και το συνοδό, πολύ ευχαρίστος να κάνουμε και άλλα πράγματα. Λοιπόν, δεν ανακαλύψαμε τον τροχό, σίγουρα δεν ανακαλύψαμε την Αμερική, αλλά το know-how, την τεχνογνωσία άλλων χωρών που έχουν επενδύσει σε αυτό το πράγμα, μπορούμε να το κάνουμε. Και σκεφτείτε, το 2010 η χώρα μας θρυνούσε γύρω στα 113 θύματα, ουσιαστικά νεκρούς, ανά εκατομμύριο. Τώρα είμαστε τα νούμερα πολύ χαμηλότερα. Δεν μπορούμε να συγκριθούμε με τη Σουηδία, η οποία από το 97 παλεύει για το Vision Zero. Άρα λοιπόν, κύριε Βαρδάκη, σήμερα είναι άλλη στην κυβέρνηση, αύριο θα έρθετε εσείς. Αυτές οι αναλλαγές υπάρχουν, αλλά λόγω του ότι τα τροχεία δεν κάνουν διακρίσεις και δεν έχουν κομματική ταυτότητα, θα πρέπει να δουλέψουμε πάνω σε αυτό, σε μακροχρόνια προγράμματα. Και με μια μόνιμη γραμμή, φαντάζομαι να εννοείται, κύριε Μημαράκη, διότι αν και μέσα στον ίδιο πολιτικό χώρο, στην ίδια κυβέρνηση, το ότι θα εναλλαχθεί ένας υπουργός με ένα άλλο, έχει τα δικά του τα στάνταρ, τη δική του την γραμμή ξανά από την αρχή, το έχουμε δει πάρα πολλές φορές αυτό τα τελευταία χρόνια να γίνεται. Δεν έχει σημασία αν είσαι ο πράσινος, ο μπλε, ο κίτρινος, ο φούξια ή οτιδήποτε άλλο. Νομίζω ότι αυτή η εθνική στρατηγική είναι που λείπει, που απουσιάζει, και βέβαια δεν ξέρω αν είσαστε από την άλλη από εκείνους οι οποίοι λένε ότι ναι, πρέπει να μπει αυτή η κουλτούρα περιοδικής ασφάλειας στα σχολεία. Σαφέστατα τα παιδιά μας μπορούν να μας διορθώσουν σε πάρα πολλά πράγματα, αλλά θα πρέπει από την άλλη, γιατί το έχω ακούσει κατά κόρον όλα αυτά τα χρόνια, θα πρέπει επιτέλους, αλλά θα πρέπει να γίνει άμεσα. Δεν πρέπει να είμαστε πάντα στη λογική ο Νάχας και ο Θάχας ήταν οι αδέλφια που λέγανε οι παλιοί, ότι τώρα πρέπει και οι μεγαλύτεροι, όλοι εμείς οι ενήλικες που διαθέτουμε κάποιο δίπλωμα, να μπούμε στη διαδικασία της διαβίου, κυρία Δουλγεράκη. Διαβίου μάθησης, έτσι. Διαβίου συνεχής εκπαίδευση και διαπαιδαγώγησης ακόμα. Επανεκπαίδευση, δηλαδή έτσι κάποια είναι. Πράγματα πρέπει να τα επικαιροποιήσουμε ξανά. Ακριβώς. Εγώ θα σας πω με πολύ χαρά αυτό που εφάρμοσα εγώ στο δικό μου γραφείο. Όταν κάλεσα μια ειδική ψυχολόγο και την καλώ μία φορά σε κάθε γκρουπ που κάνω θεωρητικών μαθημάτων, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο θετικά αποτελέσματα είχε αυτό. Εγώ αν ήταν στο χέρι μου, θα μπορούσα να το εντάξω αυτό το πράγμα στον κάθε υποψήφιο ο οποίος θέλει να ξεκινήσει να μάθει να οδηγεί. Να περάσει από μια τέτοια συνέντευξη. Θα δούμε πολλά πράγματα που δεν φαντάζεστε. Και κανείς δεν είναι τέλειος. Κακά τα ψέματα. Και δεν είναι ντροπή να παραδεχόμαστε ότι ξέρεις, έχουμε λήψεις, μπορούμε όμως να γίνουμε καλύτεροι. Την αιτία του κακού την ξέρουμε όλοι. Όλοι δεν ξέρουμε τι είναι η υπερβολική ταχύτητα, η επιθετική οδήγηση, η κούραση, ο ύπνος, το αλκοόλ. Δεν τα ξέρουμε όλοι. Δεν ξέρουμε όλοι ότι δεν πρέπει να σταματήσουμε στο στόπ. Δεν ξέρουμε όλοι. Να σου πω τι βιώνουμε εμείς ως εκπαιδευτές. Η πόλη μας είναι πολύ δύσκολη στο να εκπαιδεύσουμε άτομα. Γιατί η συμπεριφορά, δεν μιλάω για τη ρημοτομία μόνο και τους δρόμους που δεν είναι όπως πρέπει, είναι και η συμπεριφορά των υπολείπων. Και βλέπετε ότι ενώ στη Γερμανία είσαι στη σχολή οδηγών και σε σέβονται, κυριολεκτικά σε σέβονται και σε αφήνουν να διδάξεις και δίνουν τόπο και χρόνο στον υποψήφιο, ο οποίος μαθαίνει εκείνη τη στιγμή, εδώ το άκουσα αντίθετο. Βιώνει μια επιθετικότητα. Μα τι είναι αυτό? Άρα λοιπόν, μα τι είναι στοιχεία αυτό πολιτισμού. Φαίνεται ο πολιτισμός από την οδήγηση. Φαίνεται ο χαρακτήρας μας. Μα κοιτάξτε, όταν οδηγείς με το θυμικό, όταν λες ότι οδηγώ γιατί θέλω να ανεμίζει τα μαλλιά μου ο αέρας, θέλω να έχω την μουσική στη διαπασόν απλά γιατί θέλω να ξεδώσω, εκεί το έχεις χάσει.
όταν μιλάτε για πολιτισμό, φαντάζομαι ότι ακούστε το παράδειγμα που είπα πριν από λίγο, Κνωσού, Παπαναστασίου στρίβοντας προκνωσού, τον επαγγελματία οδηγό που περίμενα στο πορτοκαλί που αναβόσμινε να μου κορνάρει και να κάνει χειρονομίες γιατί ήθελε να καβαλήσω, να το πω πάρα πολύ απλά, τα άλλα αυτοκίνητα που ερχότανε, μια αερογέφυρα, δεν ξέρω, να βάλω φτερά και να βρεθώ στην άλλη πλευρά για να μπορεί να περάσει αυτός. Είναι μια κουλτούρα και μια νοοτροπία που δεν έχει να κάνει ούτε με τους νέους, ούτε με κανένα, έχει να κάνει με όλου μας. Και αν εμείς όλοι μας δεν διορθωθούμε, είναι αυτή η ιστορία. Λοιπόν, κύριε Βαρδάκη, τι λέτε για όλα αυτά τα οποία επισημαίνει με την παρέμβασή του ο κύριος Μημαράκης? Κοιτάξτε, θα πω κάτι που το λέω συχνά. Όταν δεν ξέρεις το πρόβλημα, όταν δεν βιώνεις το πρόβλημα, δεν μπορείς να το λύσεις. Γι' αυτό καλό είναι, κυρία Δουλγεράκη, και εμείς που ασχολούμαστε με τα κοινά, με την πολιτική, να φρουκαζόμαστε αυτούς τους ανθρώπους, όπως τον κύριο Μημαράκη. Να πω μόνο το εξής. Πράγματι, τα ατυχήματα δεν έχουν χρώμα. Πρέπει να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων όλοι. Θα σταθώ και σε κάτι άλλο που είπε ο κύριος Μημαράκης. Για να δείτε ότι αυτοί οι άνθρωποι καταλαβαίνουν και πρέπει να τους ακούμε, πρέπει να τους αφρουκαζόμαστε. Και δεν τους αφρουκάζονται αυτοί που κάθονται μέσα σε γυάλινα γραφεία, επιτρέψτε μου να το πω, κυρία Δουλγεράκη. Εισάγει κατά τη δοκιμαστική οδήγηση στο νομοσχέδιο, το χθεσινό, το σημερινό, για τους επιτυχώντες οδηγούς από 17 ετών με συνοδό εντός της περιφέρειας. Λύνει το πρόβλημα ο συνοδός? Αυτό είπε ο κύριος Μημαράκης. Προφανώς όχι. Άρα δεν πρέπει να δούμε ποια θα είναι η λύση του προβλήματος. Και είναι όλα αυτά, να μην τα επαναλαμβάνω, που είπε ο κύριος Μημαράκης. Γιατί πράγματι ξέρουμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Γιατί δεν τον εφαρμόζουμε? Γιατί δεν έχουμε κυκλοφορία για αγωγή.